η αυξημένη τιμή που προσφέρεται φέτος από τη ΣΚΟΣ μέσω της Πανεγυαλίου και της Ένωσης Μεσσηνίας στα 90 λεπτά το κιλό από 80 πέρυσι, καθώς και η μείωση της παραγωγής κατά 20% περίπου, ξαναζωντανεύουν την κορινθιακή σταφίδα σε συνδυασμό και με την συνδεδεμένη ενίσχυση, δίνοντας οικονομικές ανάσες και ελπίδες στους σταφιδοπαραγωγούς. Ήδη οι συνεχείς παρεμβάσεις της Ένωσης Μεσσηνίας, τόσο για την σταφίδα όσο και για τα άλλα αγροτικά προϊόντα, έχουν δημιουργήσει θετικό αντίκτυπο, καθώς η στήριξη των παραγωγών είναι ουσιαστική για όλη την χρονιά και όχι περιστασιακή την περίοδο των επιδοτήσεων και αυτής της ενεργοποίησης των δικαιωμάτων. Οι παραγωγοί να γνωρίζουν ότι παραδίνοντας σταφίδα στην Ένωση είναι σίγουροι ότι δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα με τις πληρωμές τους. Οι προηγούμενες περίοδοι έχουν δείξει και έχουν αποδείξει ότι η Ένωση είναι σε αυτό το θέμα ακέραιη. Με ανακοίνωσή της, η Ένωση Μεσσηνίας κάνει γνωστό ότι για την μακιναρισμένη σταφίδα η τιμή είναι 90 λεπτά το κιλό, ενώ στα 84 λεπτό είναι για την αμακινάριστη. Άλλωστε, από την Δευτέρα έχει ξεκινήσει και η διαδικασία παραλαβής κορινθιακής σταφίδας σε αποθηκευτικούς χώρους σε όλο τον νομό. Είναι Γαργαλιάνους, Πύλο, στη Γιάλωβα, στην Πύλο, στη Μεσσήνη, εδώ στη Θουρία, και έχει και τοπικά άλλα που είναι Κόμπι, Στέρνα, κάποια σημεία που γίνεται με συνεννόηση όμως η παραλαβή, μόνο στα κεντρικά μπορούν να πηγαίνουν. Άλλωστε το πρόγραμμα έχει ανακοινωθεί και το έχουν μάθει οι παραγωγοί ή θα το διαβάσουν. Και όποιος θέλει κάποια εξυπηρέτηση σε κάποια δύσκολη μέρα που δεν τον εξυπηρετεί, μπορεί να επικοινωνήσει τηλεφωνικά και θα βρεθεί λύση να τον εξυπηρετεί.